Είμαστε μαζεμένοι στο σπίτι. Εγώ και τα παιδιά μου, τίποτα άλλο. Τσίκνισμα σε αυλές και μπαλκόνια σήμερα. Όλες χρονιές γινόταν πιο ελεύθερα. Τώρα όμως όχι. Λόγω του κορονοϊού που κινδυνεύει η ζωή μας, πρέπει να φυλαγόμαστε. Του χρόνου όλοι να είμαστε καλά και να μεγαλώσει η παρέα μας, λένε. Φέτος η κατάσταση είναι άκρως οικογενειακή. Σουβλάκια, αφάμε σήμερα λόγω της ημέρας. Ξέρανε ο κόσμος, όξο βγαίναμε, τρώγαμε, γυρίζαμε, τώρα τα πήρα σπίτι μέσα. Η εικόνα της πόλης τελείως διαφορετική. Συμβολή των οδών Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου. Ένα σημείο όπου όλα τα προηγούμενα χρόνια έσφιζε από ζωή. Παντού μύριζε τσίκνα. Κόσμος βρισκόταν στους δρόμους είτε μασκαρεμένος είτε όχι. Παρέες γλεντούσαν. Σήμερα η εικόνα εντελώς διαφορετική. Στη Ρίγα Φεραίου η ερημιά που επικρατεί αποτυπώνει ρεαλιστικά την κατάσταση. Υπό το βλέμμα του καρνάβαλου, ουρές για γρήγορα τεστ. Σήμερα είναι μια διαφορετική τσικνοπέμπτη στο όνομα του κορονοϊού. Είναι όλα απολυπημένα. Αντί να τρώμε σουβλάκια σε μια Πάτρα η οποία ήταν όλο χαρά και ζωή, βλέπουν όλοι να έχουν ουρά, όχι στα ψητοπολία, αλλά στα ράμπιτ εκεί πέρα. Είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Ευχόμεθα να μην το ξαναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα. Διότι η Πάτρα έχει μάθει στη χαρά και όχι στη λύπη. Αλλά έχει και αισιοδοξία. Κλειστά τα καταστήματα, ελάχιστη κίνηση στους δρόμους. Είναι μια εικόνα που δεν είναι ευχάριστη, άλλα έχουμε συνηθίσει. Προπαντός αυτή τη μέρα θυμάμαι ψησταριές στον δρόμο, κόσμο στον δρόμο, μουσική, χαρά. Είμαστε στο άκρος αντίθετο αυτή τη φορά. Εδώ η Ρίγα Φεραίου, τα τελευταία χρόνια. Μόνο θλίψη μπορεί κάποιος να πει ότι βλέπει αυτές τις μέρες. Ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία χρονιά. Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε για όλο τον κόσμο να τελειώσει αυτό το πράγμα όσο το συντομότερο γίνεται. Θλίψη και μόνο προκαλεί η εικόνα στους ανθρώπους που είχαν μάθει να ζουν με ένταση τη σημερινή μέρα. Άλλες χρονιές γινόταν χαμός τέτοια ώρα. Είχαμε ξεκινήσει από τις 6 ώρα το πρωί να ψήνουμε σουβλάκια, να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και φέτος είναι μια μιζέρια. Από το πρωί ξεκινήσαμε για το καλό της ημέρας, έστω και αυτό που μας επιτρέπεται, να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Και προχωράμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Να ψήσουμε, τουλάχιστον να ευχαριστηθεί ο κόσμος σήμερα. Μόνο με παραγγελίες. Μόνο παραγγελίες delivery, παιδιά, τίποτα άλλο. Οι παραγγελίες είναι αρκετές. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όλον τον κόσμο με όσο καλύτερα γίνεται ποιότητα φαγητού και εξυπηρέτησης. Το μόνο που θύμιζε Τσικνοπέμπτη ήταν η καπνή από τα μπαλκόνια. Του χρόνου ας ελπίσουμε να γιορτάσουμε υπό καλύτερες συνθήκες.